Ολοκληρώθηκαν σήμερα με επιτυχία οι Πανελλήνικο-Λιβυτικοί Αγώνες με την επωνυμία Καβάλα 2012 που διοργανώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο από τον ΟΘΑ Καβάλας. Στους αγώνες αυτούς, οι οποίοι αποτέλεσαν την τελευταία ευκαιρία των κολυβητών για την κατάκτηση ορίων αλλά και βελτίωση προσωπικών επιδόσεων για τη συμμετοχή τους σε μερικές ημέρες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ, έλαβαν μέρος περίπου 400 νεαροί αθλητές από 35 ομάδες, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τον υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των Ελλήνων κολυβητών παρά τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Είναι οι κολυβητικοί αγώνες Καβάλα 2012. Οι αγώνες αυτοί έχουν ιστορία 25 ετών που έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία επωνυμία και παίρνουν την επωνυμία του έτους που γίνονται. Απευθύνονται σε παιδιά αγωνιστικών κατηγοριών και είναι η τελευταία ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να πιάσουν όρια για τους Πανελλήνιους Αγώνες αλλά και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους για να κατεβούν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Είναι πολύ καλό το επίπεδο των παιδιών, δεδομένου ότι από την κεντρική Ελλάδα και τη βόρεια Ελλάδα έχουμε 35 συλλόγους που μέσα τους έχουν πολλούς πρωταθλητές που θα τους δούμε να πρωτοστατούν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Καταρχάς η κολύμβηση δίνει μεγάλη ευχαρίστηση γενικά στον άνθρωπο. Το να επιπλέω στο νερό είναι σαν να πετάω. Και θα πρέπει όλα τα παιδιά να μάθουν να κολυμπάνε αφενός για την δική τους ασφάλεια και στη θάλασσα που θα κολυμπούν το καλοκαίρι, αλλά και αργότερα αν θέλουν για την εκγύμναση του σώματός τους, είναι από τα ιδανικότερα αθλήματα για να κάνει κάποιο νεαρό παιδί. Η κολύμβηση είναι ένα ξεχωριστό άθλημα, ατομικό άθλημα βέβαια, αλλά και ξεχωριστό. Αυτή η επαφή με το νερό και τα λοιπά μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα, ας πούμε, από τα άλλα αθλήματα, επειδή είναι μέσα στην πισίνα και τα λοιπά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πολλά κολυβητήρια. Τα κολυβητήρια τις περισσότερες φορές κλείνουν κατά το χειμώνα για λόγους θέρμανσης και γιατί αυτοί που έχουν το κολυβητήριο δεν μπορούν να πληρώσουν τα αέρια. Δεν έχουν αρκετά χρήματα. Αγαπημένοι κολυβητές? Εντάξει, ήταν ο Φέλπς, ο Κιταζήμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που μπορώ να πω τώρα, αλλά εντάξει, ο Κιταζήμα περισσότερο, γιατί ήταν και πρόστιο σαν και εμένα και γι' αυτό μου αρέσει πολύ. Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο κολύμβησης. Υπάρχουν κολυμβητές που προπονούνται σκληρά και αξίζουν αυτό το επίπεδο. Επίσης υπάρχουν και κολυμβητές που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι όλοι είμαστε για πολύ ψηλά πράγματα, όπως είναι όλοι οι αθλητές άλλωστε. Τα ελληνικά κολυμβητήρια είναι μια θλιβερή ιστορία. Πόσο θυμάμαι στην Αλεξανδρούπολη έχετε θέματα με τα κολυμβητήρια. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια. Τα κολυμβητήρια πλέον με την οικονομική κρίση ζητάμε πολλά ως αθλητές. Με την Αλεξανδρούπολη ειδικά περιμένουμε από το 2004 να ανοίξει το καινούριο κολυμβητήριο. Μας έχουν σε μια άθλια κατάσταση στο παλιό. Είναι κλειστό και εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε ανοιχτό, ειδικά το χειμώνα που βρέχει και είμαστε σε κρύο και τέτοια. Το νερό πολλές φορές είναι κρύο, αλλά εντάξει, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες αυτές. Αγαπημένοι κολυμβητές, κολυμβήτριες? Σίγουρα οι ξένοι, ο Τάβης ας πούμε, Μάικλ Φέλπς, και περιμένουμε να τους δούμε στην Ολυμπιάδα. Από Έλληνες? Από Έλληνες, σίγουρα Γρηγοριάδης, βέβαια υπάρχουν και πολύ καλύτεροι όπως είναι η Δράκου, πεταλουδίστριες και αυτά, εντάξει, υπάρχουν πολλοί.